εκλογές. Πριν να είναι όμως, όχι όπως να είναι. Λέω αυτά που είπε ο κ. Μητσοτάκης. Η μία συνιστόσα της Νέας Δημοκρατίας και κάνοντας την αυτοκριτική έλεγε πρέπει εμείς να κλείσουμε. Αυτό δεν είπε, έτσι, δεν έκανα. Όχι, δεν κάνω. Λάθος. Δεύτερο, αυτή η συμφωνία εμπεριέχει το εξής πολύ κεντρικό ζήτημα. Ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η κοινωνική λιτότητα. Δεν η κοινωνική λιτότητα και μάλιστα η παραπέρα δεν κοινωνική όμως, λιτότητα. Προσέξτε, να δείτε, είναι σοβαρό οικονομικό. Είναι σοβαρό οικονομικό λάθος. Είναι σοβαρό οικονομικό λάθος. Μήπως πληρώνετε επιδόματα θέρμανσης πληρώνετε. Είναι σοβαρό οικονομικό λάθος. Πληρώνετε επιδόματα θέρμανσης. Αυτό που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης πριν από λίγο, ο οποίος λέει ότι το ανώτατο ηφαισιακό μέτρο είναι να μην κλειστεί η συμφωνία σαν να το ευχόταν κιόλας. Εγώ λέω ότι το ανώτατο ηφαισιακό μέτρο που εμπεριέχει και αυτό το κομμάτι είναι να έχεις μια συνεχή πολιτική κοινωνικής λιτότητας. Αυτό είναι το ανώτατο ηφαισιακό μέτρο και αυτό προσπαθούσαν να υπογράψουν ή να συνυπογράψουν. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Αυτό είναι ένα στοιχείο κριτικής που γίνεται. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Επειδή αναφέρθηκε, έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη ή οι εταίροι μας αποδέχονται ότι στην Ελλάδα υπάρχει ανθρωπιστική κρίση. Και αποδέχονται ακόμα ότι μέτρα που πήρε αυτή η κυβέρνηση όσο αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές ήταν όχι μόνο ανακουφιστικά για την κοινωνία, αλλά ήταν και προσοδοφόρα και για τα δημόσια ταμεία. Μπαίνουμε μάλιστα σε μια περίοδο όπου τα έσοδα των δημόσιων ταμείων αυξάνονται αντικειμενικά, το ξέρουν και αυτοί που έχουν κυβερνήσει και αυτοί που δεν έχουν κυβερνήσει, γιατί αρχίζει η... θέλουμε να επιτύχουμε μια συμφωνία. Θέλουμε να επιτύχουμε μια συμφωνία. Ποια είναι τα στοιχεία αυτής της συμφωνίας? Πρώτα και κυρία, να μας δώσουν αυτά που μας οφείλουν. Το 1,9 δισεκατομμύρια που είναι κέρδη των τραπεζών, το 1,2... Από την άποψη αυτή τότε εγώ καταλαβαίνω ότι δικαίως ο κύριος Τσακαλώτος ασκεί μια κριτική και λέει λάθος κάναμε στο πώς το διαπραγματευτήκαμε. Κοιτάξτε, θα μπορούσαμε να είχαμε πιέσει, αλλά... Διότι δεν πήραμε τα λεφτά. Θα μπορούσαμε να είχαμε πιέσει. Και το 1,2 που κατά λάθος δόθηκε πίσω. Υπάρχει ανοιχτό ζήτημα. Βεβαίως υπάρχει. Υπάρχει ανοιχτό ζήτημα. Το κατά λάθος, κοιτάξτε, το από εσάς έχει να κάνει με τον τρόπο που πολιτευόσασταν. Εγώ πολύ εύκολα θα μπορούσαμε να συζητήσουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πώς ο κύριος Βενιζέλος, δηλαδή στη δική σας κυβέρνηση και στη μετέπειτα, πήρε 1,2 δισεκατομμύρια. Τα έδωσε στις τράπεζες και μετά δεν τα αφαίρεσε. Ξέρετε, εκλογές, κύριε Μητσοτάκη, έγιναν. Το πρόβλημα, το ζήτημα, το οποίο θα πρέπει να παραδεχτείτε. Μπλέκεστε ακόμα. Είναι δεν το εξής πολύ απλό θέμα. Όταν αναλαμβάνει μια νέα κυβέρνηση, δεν αναλαμβάνει, όπως γνωρίζετε, άγραφο χαρτί. Έχει όλες τις αμαρτίες που έχει δημιουργήσει η προηγούμενη κυβέρνηση. Εσείς δεν προκαλέσατε εκλογές. Άμα τρελάνε, κύριε Μητσοτάκη. Εσείς, εσείς δεν προκαλέσατε εκλογές. Δεύτερο. Προκαλέσατε ή δεν προκαλέσατε εκλογές. Να το συμφωνήσουμε. Προκαλέσατε ή δεν προκαλέσατε εκλογές. Λοιπόν, τις προκαλέσατε. Και θα αναλάβετε την ευθύνη γι' αυτό. Και οι εκλογές θα αναλάβετε. Και οι εκλογές θα πάτε τη χώρα στα βράχια. Πολύ νωρίτερα. Δεύτερο, μην ξεχνάτε το εξής πράγμα. Ότι η Νέα Δημοκρατία επέλεξε το ζήτημα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και καλά έκανε για μας. Καλά έκανε, πρέπει να το είχε κάνει όχι για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, να ζητήσει εκλογές ακόμα πιο νωρίς, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερο και περισσότερο χρόνο. Για εξηγήστε το λίγο, δεν το κατάλαβα. Ενώ το Φεβρουάριο θα ψηφιζόταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, επέλεξε δηλαδή να το πάει. Δηλαδή το Φεβρουάριο θα το ψηφίζατε, τον κύριο Δήμα. Μα κύριε Μητσοτάκη, δεν γνωρίζετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, όπου υποστήκατε την πρώτη ήττα σαν Νέα Δημοκρατία, ζήτησε εκλογές, εθνικές εκλογές. Και εσείς αρνιόσασταν σαν Νέα Δημοκρατία, όχι να γίνουν εκλογές, πόσο τραγικά, αλλά επειδή δεν αντέχατε είστε. Πλέον, πόσο τραγικά, δεν αντέχατε πλέον. Κύριε, μην πάτε πίσω διαρκώς. Κύριε Βίτσα, φαίνεται έχετε πάει στον Ιούνιο, κύριε Βίτσα. Κύριε Βίτσα, έχετε πάει ένα χρόνο πριν. Είχαμε μια κυβέρνηση η οποία δεν διαπραγματεύεται. Κύριε να σας ρωτήσω κάτι. Και ξέρετε, μου κάνει και εντύπωση που το λέτε, γιατί ακόμα και σε εκείνο το κύριο στοιχείο το οποίο εσείς το χρησιμοποιείτε ως μπαμπούλα, ναι, ως μπαμπούλα στην Ελλάδα, δηλαδή το μεταναστευτικό, και απλώς δεν κάνατε τίποτα. Αλλά στην Ευρώπη θεωρούν ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει μεταναστευτικό πρόβλημα και υπάρχει μόνο στην Ιταλία.
Διαβάστε και τις ανακοινώσεις και του Συνόδου Κορυφής. Διαβάστε και τα πρακτικά του Συμβουλίου της Ευρώπης και θα δείτε ότι εσείς είχατε μεγάλο πρόβλημα. Τι πιστεύουν οι πολίτες για τη μεταναστευτική σας πολιτική. Εγώ βλέπω τις δημοσκοπήσεις και βλέπω και τη χθεσινή και βλέπω ότι η αρνητική θέση προς τον κύριο Σαμαρά και προς τον κύριο Βενιζέλο είναι 77-78%. Αφήστε τα δικά μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Θα το βρούμε τον δρόμο μας. Αυτό είναι δικό σας θέμα. Ναι, αλλά εσείς κυβερνάτε όμως, κύριε Πίτσα, σήμερα. Δεν αναφέρθηκα καθόλου στο δικό σας πρόβλημα και στο δικό σας θέμα. Κυβερνάτε σήμερα. Είναι της Νέας Δημοκρατίας. Κυβερνάτε. Λύστε το πρόβλημα της ηγεσίας σας. Λύστε το πρόβλημα της χώρας. Κάντε ό,τι θέλετε. Λύστε το πρόβλημα της χώρας. Θα λύσουμε το πρόβλημα της χώρας. Και σταματήστε να παίζετε. Θα λύσουμε και λύνουμε το πρόβλημα της χώρας. Εσείς αυτή τη στιγμή θα είχατε περικόψει συντάξεις, θα είχατε προχωρήσει σε ομαδικές απολύσεις. Καμία σύνταξη δεν θα είχαμε περικόψει. Καμία σύνταξη δεν θα είχαμε περικόψει. Το πολύ απλό πράγμα και απαντήστε σε αυτό. Μα την περικοπή. Δεν σας λέω ότι την έχετε στο mail του Χαρδούβελη. Δεν την έχετε. Την έχετε στον προϋπολογισμό και στον νόμο για, για τις επικουρικές. Από πού θα, θα πληρωθούν. Εσείς, από πού θα πληρωθεί η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. Πόσο στοιχίζει η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. Πόσο στοιχίζει η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. Η κοινωνία δεν έχει αυτοπροστασία. Το κράτος δεν λειτουργεί με την κοινωνία. Το κράτος λειτουργεί. Αν είναι δυνατόν. Έχει κύριε κουράσει. Αν είναι δυνατόν, κύριε Μητσοτάκη. Έχει κουράσει. Σύνολο λόγο είτε εσείς. Έχει κουράσει. Και έχετε μάλιστα. Πόσο στοιχίζει η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. Πώς να το πω, μια αιμονή. Πόσο στοιχίζει. Σε μια πολιτική που έχει καταστρέψει τη χώρα. Θα μου απαντήσετε. Έχει καταστρέψει τη χώρα. Θα μου απαντήσετε. Πόσο στοιχίζει η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. Πόσο στοιχίζει. Σε ποιο πράγμα. Πόσο στοιχίζει. Στην προοπτική τη χώρα. Στο άμεσο. Η κατάργηση τη χώρα. Πόσο στοιχίζει. Ή στην προοπτική τη χώρα. Στο 15% ή στο 90%. Πόσο στοιχίζει. Σα λέω λοιπόν ότι μπορεί. Μπορεί να στοιχίζει γύρω στα 500 εκατομμύρια. Γύρω στα 500 εκατομμύρια. Γύρω στα 500. Λοιπόν. Θέλετε ακριβείς αριθμούς. Ναι, θέλω. Ε? Ναι, θέλω. Αυτή τη, ναι, θέλω, θέλω. Γιατί δεν ξέρετε καμία σχέση με τους ακριβούς γιατί αριθμούς. Γιατί δεν υποβάλλετε ένα ερώτημα. 1,1 δις. Ναι. Να σας ενημερώσω. Θα έπρεπε να τα ξέρετε. Μαζί, όχι το θα έπρεπε να τα ξέρετε. Θα έπρεπε να τα ξέρετε. Όχι το 15%. Θα έπρεπε να τα ξέρετε. Απαντήστε σε αυτό που σας ρωτάω. Να εξηγήσετε από πού θα τα βρείτε. Απαντήστε σε αυτό που σας ρωτάω. Λέτε 1,1 δις. Ναι. Απαντήστε στο 15% το σύνολο των επικουρικών ή το σύνολο των επικουρικών συντάξεων. Μιλάτε λοιπόν για το σύνολο των επικουρικών συντάξεων και όχι στο 15% που έλεγε ο Χαρδούβελη. Φοβάμαι ότι για άλλη φορά. Ότι με αυτόν τον τρόπο κυβερνούσατε τη χώρα. Κύριε Βίτσα. Με αυτόν τον τρόπο φτάσατε στην κατάσταση. Άντε πάλι σε αυτό, σε αυτήν την κατάσταση. Ψάχνετε κύριε Βίτσα. Ψάχνετε τη χώρα. Ψάχνετε. Και όχι απλώς θα την ξεμπλέξουμε τη χώρα, αλλά θα ξέρουμε και αυτή την πολιτική. Και από ό,τι φαίνεται και τη Νέα Δημοκρατία στον χρονοτούλο που τη ζωή. Κάνουμε μια κουβέντα λε και οι δυο σα. Ζείτε σε άλλη χώρα. Η χώρα αυτή στην οποία ζούμε παράγει αυτή τη στιγμή στην οποία ζούμε με βάση το εργατικό δυναμικό που έχει. Τους άνεργους που έχει και τους συνταξιούχους που έχει, παράγει ένα συγκεκριμένο πλούτο. Ναι. Δεν ακούω. Και το μόνο που ενδιαφέρει τον κύριο Βίτσα είναι πώς θα μοιράσει ένα πλούτο που συρρυκνώνεται. Δεν ακούω, διότι ακριβώς το ίδιο κάνατε κύριε Μητσοτάκη. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν ακούω την παραμικρή κουβέντα για το πώς θα αυξηθεί αυτό το πλούτο. Μισό λεπτό. Ποιος μιλάει για επενδύσεις αυτή τη χώρα. Μισό λεπτό. Μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ για επενδύσεις. Όλοι για ανάπτυξη. Η λέξη επένδυση είναι απαγορευμένη λέξη για το ΣΥΡΙΖΑ. Μισό λεπτό. Όλοι για ανάπτυξη λέω μιλάτε. Όχι, κανείς δεν μιλάει για ανάπτυξη. Πώς τη βλέπει ο καθένας την ανάπτυξη. Λοιπόν, κανείς από το ΣΥΡΙΖΑ δεν μιλάει για ανάπτυξη. Δεν υπάρχει αυτή η λέξη στο λεξιλόγιο του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει πώς θα πολεμήσουμε κάθε επένδυση που γίνεται. Εδώ υπάρχει μια δημοκρατία. Άλλο και η Νέα Δημοκρατία. Κορεδευόμαστε τώρα. Ποιες έκανε. Ξέρετε ποιες επενδύσεις κάνατε. Δώσατε τον ΟΠΑΠ. Ξεπουλήσατε με ελάχιστο τίμημα και τώρα αλλάζει τον αστέρα βουλιά. Τον αστέρα, θα το πάρετε πίσω. Θα το πάρετε πίσω. Πουλάτε ολόκληρες περιοχές. Θα την καταργήσετε την επένδυση. Απαντήστε σε αυτά που σας λέω. Θα την καταργήσετε την επένδυση. Θα την καταργήσετε. Εντάξει. Λοιπόν, τις κουριές θα τις κλείσετε. Θα τις κλείσετε τις κουριές. Θα τις κλείσετε. Το επενδυτικό σχέδιο του συνόλου στο σύνολο της Ελληνικός Χρυσός. Επειδή καταστρέφει τη Χαλκιδική, επειδή δημιουργεί μείωση των θέσεων εργασίας. Ποιος θα το κρίνει ότι καταστρέφει τη Χαλκιδική. Πού τα λέτε αυτά τα πράγματα. Σε εσάς κύριε Μητσοτάκη που δεν ξέρετε τι να κάνουμε τώρα. Η αριστερά, ξέρετε, αυτή είναι η αριστερά. Για αυτό το επενδυτικό σχέδιο έχετε ιτηθεί δύο φορές. Τη μία φορά στις δημοτικές εκλογές στο Δήμο του Αριστοτέλη. Ναι. Τη δεύτερη φορά στις εκλογές στη Χαλκιδική. Έχετε ιτηθεί δύο φορές. Εμένετε στην πολιτική. Εσείς θέλετε να ξεπουλήσετε. Τι να κάνουμε. Ο ελληνικός θέλετε να συγχωρήσετε. Ένα πρόγραμμα. Τρεις χιλιάδες εργαζόμενοι είναι. Να τώρα που δεν τα ξέρει και ο κύριος Μητσοτάκης.
πρέπει να σας πω το εξής, κύριε Μητσοτάκη, και τουλάχιστον να δει κάποιο κέρδος και για εσάς σε αυτή τη συζήτηση. 900 είναι οι μεταλλορύχοι. 100 είναι το διοικητικό προσωπικό, 150 είναι τα security και 800 με 850 είναι οι άνθρωποι που δουλεύουν στους εργολάβους. Αυτές λοιπόν οι δουλειές πρέπει να παραμείνουν. Και συγχρόνως η μεταλλευτική δραστηριότητα σε ένα περιορισμένο βαθμό πρέπει να συνεχιστεί. Είτε από την Ελληνικός Χρυσός, και το λέω με τον πιο ομό και χοντρό τρόπο, αλλά πρέπει να συνεχιστεί. Αλλά σε να συνδυαστεί. Με την αγροτική δραστηριότητα και με την τουριστική δραστηριότητα στην περιοχή. Και όχι να διαλυθούν τα πάντα όπως θέλετε εσείς προς το συμφέρον. Επομένως, πάτε για αλλαγές στις κουριές. Βεβαίως θα υπάρξουν αλλαγές και τις έχει και ο αρμόδιος, υπουργός. Όχι, και ο αρμόδιος υπουργός έχει μιλήσει για αυτές και έχει πει ότι εδώ υπάρχει λύση. Υπάρχουν δυνατότητες και ένα παραμένουν, λέτε, είναι εργαζόμενοι και ένα συνεχιστεί επένδυση μπορεί να πιθανόν και με άλλον επενδυτή. Όχι, δεν είναι το θέμα να συνεχιστεί η επένδυση. Το επενδυτικό σχέδιο, το οποίο πρέπει να ξέρετε, δεν έχει καμία έγκριση πλήρη σαν επενδυτικό σχέδιο. Έχει επιμέρους. Βεβαίως και αυτές θα πρέπει να ελεγχθούν. Mm-hmm. Το ζήτημα είναι ότι αυτό το επενδυτικό μπορεί να αλλάξει ο επενδυτής, καταστρέφει. Μπορεί να αλλάξει ο επενδυτής. Με συγχωρείτε, αυτή τη στιγμή υπάρχει Ελληνικός Χρυσός. Εγώ θεωρώ ότι με όλους τους παράγοντες. Συμβάσεις υπάρχουν. Αποφάσεις του ΣΤΕΙ υπάρχουν. Όχι, αγαπητέ μου. Α, δεν υπάρχουν. Μα τι λέτε τώρα. Δεν το ξέρετε το θέμα και ερχόσαστε εδώ πέρα και μου το λέτε. Έχετε πάει. Έχετε πάει. Αστείευεστε. Λοιπόν, και εγώ έχω πάει. Αστείευεστε. Λοιπόν, φαίνεται. Έχω πάει 4 φορές και έχω συμμετάσχει και σε δύο ημερίδες οι οποίες μιλάνε για την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής. Σέβεστε τις αποφάσεις των Όσο αφορά και είναι ανοιχτό, για το περιβαλλοντικό, όχι για το επενδυτικό σχέδιο, είναι μόνο για το περιβαλλοντικό. Για το περιβαλλοντικό. Μα αυτό είναι το πρόβλημα. Και λέει ότι το περιβαλλοντικό έχει αντιστοίχηση με ό,τι έχετε κάνει εσείς, οι οποίοι μιλάει για το επενδυτικό, κύριε Μητσοτάκη. Το περιβαλλοντικό.